Σήμερα αυτό που έγινε αποτελεί θεσμική εκτροπή. Είναι μια περιφρόνηση των θεσμών. Υπάρχουν 11 υπογραφές δημοτικών συμβούλων. Όταν γίνεται αυτό, πρέπει να γίνεται δημοτικό συμβούλιο. Η πλειοψηφία δεν μπορεί να περιφρονεί τις υπογραφές αυτές. Έχουν δικαίωμα, είναι δικαίωμα της μειοψηφίας να προκαλεί για διάφορα σοβαρά θέματα δημοτικό συμβούλιο. Και είδατε τι συνέβη. Η παράταξή μας είναι σταθερή σε όλον αυτόν τον αγώνα που δίνεται εδώ και 2,5 χρόνια. Πρώτα για την Καράβα, για τη Μόρια, τώρα για τη Βάστρια. Να μην γίνει αυτή η δομή τέρας με τις φυλακές, με όλους αυτούς τους χώρους που προβλέπονται και να μην καταδικαστεί το νησί. Σταθερά ήμασταν υπέρ της ισοκατανομής σε όλη την Ελλάδα. Και γιατί όχι οι κυβερνήσεις να πιέσουν και για ισοκατανομή σε όλη την Ευρώπη. Ξέρετε ότι αυτό προσέκρουσε στο πολιτικό κόστος στην αρχή της θητείας αυτής της κυβέρνησης, όταν αντέδρασαν δήμαρχοι αυτής της κυβέρνησης στην υπόλοιπη Ελλάδα. Έτσι λοιπόν σταθερά σε αυτό τον αγώνα, για να μην γίνει αυτή η υπερδομή τέρας, και παρακαλώ και το εργατικό κέντρο και οι άλλοι φορείς, όπως είναι το επιμελητήριο, η εστίαση, αλλά και όλες οι δημοτικές παρατάξεις να μπουν μπροστά σε αυτόν τον αγώνα για την αποτροπή αυτών των σχεδίων. Χρειάζεται ενότητα, χρειάζεται να ξαναπάρει το ρόλο της η Επιτροπή Αγώνα, βάζοντας και τις υπόλοιπες παρατάξεις αντιπολίτευσης να εκπροσωπούνται μέσα, αλλά και σοβαρούς φορείς της κοινωνίας, ώστε να υπάρχει ενότητα και να υπάρχει συμμετοχή. Μόνο έτσι θα υπάρξει και αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πολύ.